συγκροτούμε μαζί ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο της κοινωνικής αριστεράς για τις ευρωεκλογές της 25ης του Μάη από τα ΚΑΠ, με πρωτοβουλία των κινημάτων, των διανοουμένων, της κοινωνίας των πολιτών, με την αυτοοργάνωση των πολιτών σε επιτροπές στήριξης σε κάθε γωνιά αυτού του τόπου. Ένα ψηφοδέλτιο που θα πρέπει, μια λίστα όπως λέτε εσείς, που θα πρέπει από αύριο κιόλας να καλεί σε στήριξη και σε συμμετοχή όλους τους πολίτες, αλλά ακόμα και όλες τις συλλογικότητες και τις οργανωμένες δυνάμεις που θα δείξουν ενδιαφέρον να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Γιατί στις μέρες της κρίσης, και αυτό είναι το δίδαγμα από την Ελλάδα και από τον ΣΥΡΙΖΑ, στις μέρες της κρίσης τελικά ό,τι πιο ριζοσπαστικό, ό,τι πιο αριστερό είναι ό,τι ενώνει και όχι ό,τι διασπά. Ας βάλουμε λοιπόν όλοι τις υπαρκτές διαφορές μας στην άκρη, ας κάνουμε ο καθένας ένα βήμα πίσω, προκειμένου όμως όλοι μαζί να κάνουμε πολλά βήματα μπροστά, και ας κρατήσουμε αυτά τα δύο. Αυτοοργάνωση και αποκλεισμός στους αποκλεισμούς. Έτσι μόνο πιστεύω ότι θα έχει θετικό αποτέλεσμα αυτό το πρωτότυπο και ενδιαφέρον εγχείρημα που σήμερα ξεκινάτε. Τέλος, θέλω να σας εκμυστηρευτώ ότι αποδέχτηκα με χαρά αυτή την πρόσκληση, διότι θέλω να μεταφέρω εδώ στην Ιταλία, που είναι η πιο κοντινή χώρα στην Ελλάδα και η πιο κοντινή και στη λιτότητα, να μεταφέρω το εξής μήνυμα. Κανένας άλλος λαός, καμιά άλλη χώρα, πουθενά στον κόσμο, να μην υποστεί τα δεινά και τις συνέπειες που υπέστη ο ελληνικός λαός τα τελευταία 3 χρόνια από το μνημόνιο της λιτότητας. Ποτέ, κανένας και πουθενά. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, σήμερα ξεκινάμε όλες και όλοι μαζί το δύσκολο αλλά συναρπαστικό ταξίδι για να ξαναφέρουμε την ελπίδα και την αλλαγή στις ζωές μας. Γιατί, και αυτό πρέπει να το πιστέψουμε, αυτό που γίνεται σήμερα εδώ στο Θέατρο Βιάλε είναι το καινούριο. Είναι το καινούριο που προσπαθεί να γεννηθεί όταν το παλιό γύρω μας ψυχοραγεί και πεθαίνει. Μπράβο, μπράβο. Ας αφήσουμε λοιπόν πίσω μας τα χαμένα χρόνια για την ενότητα της κοινωνικής και πολιτικής αριστεράς στην Ιταλία, και ας αναλογιστούμε όλοι ότι η κοινωνία της δημοκρατίας και της αριστεράς ανοίγει σήμερα νέους δρόμους για την ενότητα και την ανασυγκρότησή της από τα κάτω. Γιατί εσείς, η κοινωνία της Ιταλικής Αριστεράς, ήσασταν και σήμερα θα το αποδείξετε για ακόμη μια φορά ότι παραμένετε φάρος για όλους εμάς και προάγγελος προοδευτικών πολιτικών εξελίξεων για όλη την Ευρώπη. Αλλά εμείς, οι γείτονές σας, πάντοτε βλέπαμε με δέος πολιτικές προσωπικότητες όπως και διανοούμενους, όπως ο Γκράμψη, όπως ο Παλμύρο Τολιάτη, ο Ενρίκο Μπερλουσκόνη. Ξέρω ότι για τους περισσότερους από εσάς, ίσως αυτά τα ονόματα να είναι συνδεδεμένα με τους φοιτητικούς σας διαπληκτισμούς και τους τσακωμούς εντός της αριστεράς. Αλλά αυτός είναι ο πλούτος της αριστεράς. Ο πλούτος ότι μπορεί και τολμά να συγκρούεται ακόμα και στο εξωτερικό. Εσείς σήμερα εδώ έχετε δημιουργήσει ένα μύθο για τον ΣΥΡΙΖΑ. Και επιτρέψτε μου αυτή τη φορά να διαφωνήσω με τον Γκράμψη. Πρέπει να έχουμε και την αισιοδοξία της γνώσης και την αισιοδοξία της βούλησης για να προχωρήσουμε.
ζητήσουμε την προτροπή για την ενότητα. Πιστεύω ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια τούτη την ώρα να βρισκόμαστε, να έχουμε τον ίδιο στόχο, αλλά να δρούμε να περπατάμε σε διαφορετικούς δρόμους. Πιστεύω ότι αν αυτό το συνειδητοποιήσουμε και εμπνεύσουμε τους νέους κοινωνικούς αγώνες, τους νέους λαϊκούς αγώνες με νικηφόρο προοπτική, θα καταφέρουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που και σήμερα μπορούμε να φανταστούμε. Πριν από 2 χρόνια, όταν πρωτομίλησα ως επικεφαλής ενός κόμματος του 4% και φυσικά ενός κόμματος που είχε πολύ μεγάλες αδυναμίες, όπως και όλα τα δικά σας εδώ στην Ιταλία, για την προοπτική να αλλάξουμε όλα τα παλιά και να προχωρήσουμε μπροστά διεκδικώντας την κυβέρνηση στην Ελλάδα, όχι να διαμαρτυρόμαστε και να διαμαρτυρόμαστε, αλλά για να κερδίσουμε την εξουσία και να τη δώσουμε στο λαό. Τότε λοιπόν οι περισσότεροι σύντροφοί μου μου έλεγαν τρελάθηκες. Πώς είναι δυνατόν να έχεις μια τόσο υπεραισιόδοξη στάση. Όμως κρατήστε το αυτό. Οι καιροί απαιτούν ριζοσπαστικές λύσεις και απαιτούν και αισιοδοξία. Και αποφασιστικότητα. Αν κρατήσουμε το ριζοσπαστισμό μας, αν διεκδικήσουμε το ανέφικτο, τότε πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε πράξη το μεγάλο μας στόχο. Να αλλάξουμε την Ευρώπη για να σώσουμε τις ζωές τις δικές μας και των επόμενων γενιών. Και επειδή αυτό μπορεί να ακούγεται πολύ μακρινό και πολύ δύσκολο, έχουμε μπροστά μας ένα χειροπιαστό στόχο. Τις ευρωεκλογές της 25ης του Μάη. Εμείς στην Ελλάδα θα βγούμε πρώτοι. Noi in Grecia saremo i primi. Γιατί να μην μπορέσετε κι εσείς να βάλετε τον πήχη ψηλά στην Ιταλία. Ποιος είναι καλύτερος από εσάς. Μήπως είναι καλύτεροι αυτοί οι οποίοι έχουν φέρει αυτόν τον λαό, αυτόν τον λαό που ήταν πάντοτε αξιοπρεπείς σε αυτές τις συνθήκες αναξιοπρέπειας. Μήπως έχουν κάτι θετικό να μας πούνε αυτοί που σας υποσχέθηκαν και εσάς εδώ, ότι θα βγούμε από την κρίση, θα βγείτε από την κρίση και έφεραν και νέα λιτότητα και νέα μέτρα. Πολιτικοί φίλοι του κυρίου Μπερλουσκόνη, που είναι στην οικογένεια της κυρίας Μέρκελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή μήπως έχουν κάτι να πούν στον Ιταλικό λαό οι εκπρόσωποι της Σοσιαλδημοκρατίας, που ακολουθούν πιστά την πολιτική της κυρίας Μέρκελ στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Ξέρω ότι τώρα θέλει να ηγηθεί της Ιταλικής Σοσιαλδημοκρατίας ένας συνομιλικός μου, ένας νέος άνθρωπος. Αλλά δεν αρκεί η νεότητα για να φέρει κανείς το καινούριο. Βεβαίως βλέπω ότι στο ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει σήμερα ένα διακύβευμα πολύ σημαντικό. Με ποια Ευρώπη θα προχωρήσουμε και με ποιους συσχετισμούς. Αυτό είναι ένα κρίσιμο ερώτημα. Αφορά τις ζωές όλων μας σε κάθε χώρα της Ευρώπης, ιδιαίτερα το ευρωπαϊκό νότο. Και σε αυτό το ερώτημα ο συνομιλικός μου απαντάει με τους ίδιους συσχετισμούς θα προχωρήσουμε, με την ίδια Ευρώπη που μας έχει τρελάνει στη λιτότητα. Ενώ από την άλλη, η έκπληξη των προηγούμενων εκλογών στην Ιταλία, Mentre dall'altra parte la sorpresa delle elezioni precedenti in Italia, Pepe Grillo, σε αυτό το ερώτημα σφυράει αδιάφορα. Ναι, δεν με νοιάζει ποιους σχετισμούς θα πάμε στην Ευρώπη, δεν με νοιάζει αν θα είναι ο Σούλτς, αν θα είναι ο Γιούγκερ, αν θα είναι. Ξέρετε κάτι, είναι πολύ σημαντικό και αξίζουν συγχαρητήρια στον Γκρίλο που κατάφερε να φτάσει σε αυτά τα ποσοστά. Γιατί εξέφρασε τη δυσαρέσκεια. Perché από τούτο esprimere il malcontento degli italiani. Αλλά για να αλλάξει τη ζωή και την καθημερινότητα των ανθρώπων, δεν αρκεί μόνο το όχι. Πρέπει να έχει και εναλλακτική πρόταση. Thank you.